Ήρθαμε νωρίς-νωρίς σήμερα, κυρίες και κύριοι, γιατί εντάξει, τα θεματάκια είναι λίγα ούτως ή άλλως, αυτά που θα αναλύσουμε στο σημερινό μας βίντεο, αλλά πάντα έχει προτεραιότητα το κανάλι μας στο YouTube, αυτό να το ξέρετε. Μπορεί εμείς να κάνουμε καθημερινά 2 ώρες τηλεοπτική εκπομπή, μπορεί να τα δίνουμε όλα για όλα στην τηλεόραση, αλλά όμως προτεραιότητα πάντα το κανάλι μας στο YouTube. Η παρέα μας είστε εσείς. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω να ξέρετε είναι ότι τα σχόλιά σας τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ότι όλα αυτά που μας λέτε μπορεί να μην δίνουμε απαντήσεις σε πολλά σχόλια, αλλά εμείς τα παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, τα διαβάζουμε προσεκτικά και τα αναλύουμε όλα αυτά για το δικό μας κανάλι. Και μάλιστα πολλές φορές, επειδή έχουν και μια μορφή, ας το πούμε, ρεπορτάζ, το ψάχνουμε κιόλας. Ναι, μας γράφετε κάποια πράγματα, μας στέλνετε και στο inbox πολλά, κάνουμε συνδυαστικά τα θέματα που σήμερα, σήμερα, ας πούμε, το βασικό θέμα το οποίο βγάλαμε στον αέρα με ένα shorts που έκανε η Έλενα ήταν αυτό για τους 5 απολυμμένους από γνωστό επιχειρηματία που κατοικοδεύει αυτήν την περίοδο από νησί σε νησί, περνάει πάρα πολύ καλά, μια πιτσιρίκα δίπλα του κτλ. Μας ήρθανε και κάποια μηνύματα, το ψάξαμε και λίγο. Ζητήσαμε να πάρουμε περισσότερα στοιχεία κανονικά, έτσι ώστε να δώσουμε και το όνομα στον αέρα, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε το όνομά του, διότι τα στοιχεία μας είναι λιπέστατα. Mm-hmm. Μόλις λοιπόν τα στοιχεία μας συγκεντρωθούν όλα μαζί πάρα πολύ καλά, θα τα βγάλουμε. Όμως, ότι αυτός ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας σκορπάει τα λεφτά του δεξιά και αριστερά και αυτή τη στιγμή 5 οικογένειες λυσάνε στην πείνα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Με την πρόφαση ότι έγινε η απόλυση γιατί δεν μπορούσε να τους πληρώνει, δηλαδή τους μισθούς ενώ τους επιπλέον. Ναι. Γιατί τα λεφτά του καλά κάνει και τα χαλάει σαν επιχειρηματίας. Πρόβλημά του. Αλλά όταν από τη μία παρουσιάζει ότι έχει πρόβλημα η επιχείρηση και δεν μπορεί να πληρώνει κάποιους μισθούς και από την άλλη χαλάς αβέρτα κάποια λεφτά, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, και μάλιστα το σημαντικότερο από όλα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτή τη στιγμή θα μου πείτε εσείς, γιατί ρε Θοδόρη δεν βγάζει το όνομα του επιχειρηματία, γιατί σας είπα ότι εάν είναι λιπέστατα τα στοιχεία, δεν θέλουμε να βγάλουμε το όνομά του, αλλά να είστε σίγουροι ότι μόλις χειριστούν τα στοιχεία όλα, εμείς θα βγούμε πάλι στον αέρα και θα πούμε ότι ξέρετε κάτι, είναι ο τάδε επιχειρηματίας ο οποίος. Ναι, ότι. Η στάση του είναι προκλητική και προσπαθεί γενικά να το μαζέψει όλο αυτό. Είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως λες και εσύ, αν δεν βγουν συγκεκριμένα στοιχεία, δεν μπορούν να δώσουν ονόματα. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρετε ότι επειδή οι επιρροές που υπάρχουν από το δικό μας το κανάλι πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάντα δεχόμαστε και τις απαντήσεις που παίρνουμε, δηλαδή, και μετά έχουμε πάρει και απάντηση σε άλλα θέματα, πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που βγάζουμε προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύετε ότι θέλουμε να καλύψουμε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Εμείς πήραμε την πρώτη καταγγελία, έχουμε πάρει κάποια μικρά στοιχεία, το όνομα βέβαια το έχουμε 100% έτσι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, έχουμε πάρει κάποια στοιχεία τα οποία όμως θεωρώ ότι, ότι έχουν λήψεις. Έχω ζητήσει από τα άτομα αυτά να μας στείλουν τα στοιχεία κανονικά. Εμείς δεν θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία που θα μας δώσουν, αλλά θα τα έχουμε στα χέρια μας έτσι ώστε μόλις βγει και πει δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο κτλ. Να του πούμε τάδε, 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 νούμερο, τάδε, τάδε, τάδε. Mm-hmm. Δεν είναι τελειώνει η υπόθεση. Όμως είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο να έχει πάρει την πιτσιρίκα αγκαλίτσα, ας πούμε, και να τρέχει δεξιά και αριστερά και 5 οικογένειες να πούμε να είναι στον δρόμο. Τουλάχιστον κάνε ένα άνθρωπο με τη ζωή σου, λεφτά έχεις, να πούμε, κάνε τη ζωή σου. Τα προσχήματα που λέμε. Κατά τα προσχήματα, μπράβο. Δηλαδή, μην το μείνει. Θες να δείξεις σε όλο τον κόσμο ότι περνάσαι πάρα πολύ καλά με την πιτσίρικα. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, πριν πάμε στα βασικά μας θέματα, είναι ότι ο κύριος που έχασε στη Μύκονο το 1 εκατομμύριο ήταν τα ψηλά του. Δηλαδή, για να βάλει ένα εκατομμύριο σπίτι. Είναι πάλι κλοπή. Πάλι κλοπή. Κοίτα, αυτό που κάποιοι αναρωτιούνται, σου λέει εντάξει, πας Μύκονο, δεν ακούς. Κλοπές αριστερά, κλοπές δεξιά. Δεν χρειάζεται να έχεις όλα τα μετρητά πάνω σου. Πάρε εκεί λίγα λεφτά και έχει για την να κάρτα σου. Πήρε ένα εκατομμύριο μαζί του, είναι πάει να πει του. Ότι είναι τα ψηλά του αυτά. Mm. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είχε κάνει 52 εκατομμύρια στην τράπεζα, ας πούμε, στην ξεφτύλα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ας πούμε, ένα Elon Musk τι θα είχε στην τσέπη. Όπως επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ξύλο που έπεσε, που είδαμε από το πρώτο θέμα που κυκλοφόρησε στη Μύκονο, σε παραλιακό. Σε beach bar. Χαμός, δηλαδή, ναι. Τι τρομόξετε, τι μπουνίδια ήταν αυτά. Και μάλιστα το συνδυάζουν να κάνουν πλάκα με το Mad VMA. Ναι. Λένε Mad VMA, πέφτανε άλλοι μέσα στις πισίνες. Να δείξουν πώς πλακώνουν κανονικά στο ξύλο, όχι με κάτι ψηλοφάπες. Δύο-τρεις φάπες πέσανε. Εδώ πέρα πέσανε μπουνίδια κανονικά και με τον νόμο. Στο πρώτο θέμα είναι, πήγαινε να δείτε το βίντεο. Εμείς δεν θα το κάνουμε το βίντεο αυτό στον αέρα. Και βέβαια ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα έχουμε και εξελίξεις είναι η επίσκεψη του Τρίσταν στην Μύκονο με την πρώην. Ναι. Ο οποίος είναι ο άντρας που περιμένει παιδί η Κλόε Καρντάσιαν με παρένθετη μητέρα.
Μπράβο στο κορίτσι. Ο οποίος έχει έρθει με την πρώην του. Κάτι και πήγε στη Μύκονο, αυτό δηλαδή τόσο κορόιδο είναι. Δεν ξέρω ότι Ήμπιζα και Μύκονο δεν πάνε ποτέ. Καλά, του έχει συγχωρέσει πάρα πολλές απιστίες. Ό,τι και να έχει συγχωρέσει, αυτό είναι πολύ αισχρό που έκανε από τη δικιά του μεριά. Έχουμε κάποια πλάνα, τα έχει τραβήξει στο TMZ και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει, αλλά περιμένουμε και το δικό μας τον Πέτρο. Ο Πέτρος δεν υπάρχει περίπτωση. Ο οποίος καραβακεί και αυτή που έχει μαζί, δηλαδή εντάξει, είναι, μιλάμε. Όχι, είναι σαν την Κλόε, αν και ναι. Η Κλόε έχει κάνει αφαίρεση. Είναι κάτι οπίστια, τα οποία δεν θα του ξεφύγουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τόσα με τα συγχωρήσεως. Ναι, δηλαδή δεν έχει όγκο η κοπέλα, δεν την πετύχει. Αυτός ναι. Έχει, προφανώς έχει, επειδή και η Κλόε, αν θυμάσαι, αν και έκανε αφαίρεση, είχε από πλαστικές έντονα οπίστια, κάπως έτσι είναι και η συγκεκριμένη. Έχει το, πώς το λένε, τα συγκεκριμένα γούστα. Αλλά με αυτήν είχε κιόλας βριστεί πέρυσι πρόπερσι, είναι η πρώην του. Βρίσκεται, τώρα είναι παρεούλα πάντως μαζί. Και το θέμα είναι, αγαπητή μου Έλενα, ότι η Μύκονος αυτή τη στιγμή βράζει. Είναι και ο μήνας τέτοιος που βράζει στην κυριολεξία. Δηλαδή έχει πάρα πολύ λαό, ας πούμε. Εκεί. Και λαό από όλο τον πλανήτη που μαζεύεται. Ο Elon Musk, παράδειγμα, είναι εκεί και κάνει πολιτούλες. Ενώ κάπου είχε δηλώσει ότι μην κάνετε ποτέ παραπάνω από 2-3 μέρες διακοπές σε μια εβδομάδα καταστρέφεται. Σε σκοτώνει, ότι σε σκοτώνει, γιατί τόσες φορές είχε προσπαθήσει. Αυτός είναι βέβαια, δουλεύει πρωί μεσημέρι βράδυ, το έχεις πει και εσύ. Όσες φορές είχε προσπαθήσει στα 10 χρόνια να πάρει 2 φορές άδεια, τη μία είχε πέσει, είχε ένας πύραυλος, είχε ανατιναχτεί. Την άλλη είχε πάθει άλλη ζημιά. Δηλαδή δεν γουστάρει τις διακοπές, γιατί θεωρεί ότι του φέρνουν εγώ όμως καταστροφή. Στα πλάνα του Πέτρου τον είδα εγώ άνετο. Να μην έχει άγχος και στρεσάρισμα. Ναι. Τώρα βέβαια λέει δούλευε 100 ώρες την εβδομάδα. Τώρα τι να σας πω, ρε παιδιά, ότι εγώ ξεκινάω το πρωί στις 8 η ώρα, ας πούμε, και την κλείνω το βράδυ στη 1 και στη 2. Ναι, αλλά έχετε και πόσα λεφτά έχει ο Elon Musk. Ναι, αλλά αυτός έκανε λεφτά. Εγώ να πούμε μην απαντήσεις. Μπροστά του είμαι να πούμε να απαντήσω τίποτα. Κατάλαβες. Ναι, μπροστά του είμαστε να πατήρω τίποτα. Εντάξει, όλοι είναι, γιατί ποιο μπροστά του δεν υπάρχει. Ναι, αλλά λέω η αδικία. Ίδιες ώρες δούλευα και εγώ να πούμε, αλλά δεν ήταν φως. Σκοτάδι απλώθηκε παντού. Ποιήση Οδυσσέας Αλήθειας. Ναι, αλλά ήταν και άτυπος. Νομίζω είχε και σύντροφο την Amber Heard. Την τρελάρα του Johnny Depp. Θα ήταν μαζί κάποια. Θα τα πάρει αυτή την περίπτωση. Όχι, έχουν χωρίσει τώρα. Α, ναι, δεν τα πήρε ακόμα. Δεν ξέρω τι. Καλά, εδώ πήγε τα πάρει ο Johnny Depp άλλη. Ο οποίος Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε με μια καινούρια, λέει, κούκλα. Κούκλα. Τι θα είχε μωρέ ο Τζόνι Ντεπ. Κούκλα. Αφού έχει διαλυθεί τώρα. Είναι ο Τζόνι Ντεπ. Είναι ο Τζόνι Ντεπ. Το όνομα μόνο φτάνει για να βάζει γυναίκα. Δεν είναι τόσο διαλυμένο όπως. Δεν είναι τόσο διαλυμένο. Μια χαρά είναι, όχι τόσο. Καλά, ναι, εντάξει, μωρέ. Εντάξει. Δεν είμαστε ότι το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια. Στο Τζένερ Ξέρετε. Εντάξει, αθώθηκε. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Αθώθηκε αυτό. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια ποια είναι. Ενώ σχετικά με την. Ξέρω, κατάλαβα. Με την τρέλα. Και ο κόσμος κατάλαβε εδώ πέρα. Πρόσεξε τι λέμε, γιατί μπορεί να μας ακούνε στο Hollywood. Ναι, λες. Ναι. Την ψωνίσαμε κι εμείς. Γίναμε ψωνάρες. Λοιπόν. Γιατί οι φίλοι μας από Αυστραλία μας στέλνουν, από Φιλαδέλφια μας στέλνουν, από παντού. Και μάλιστα μια φίλη από την Αυστραλία έρχεται, λέει, τώρα στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα. Και είναι ευκαιρία να τη συναντήσουμε. Α, ωραία, βέβαια. Γιατί όχι. Γιατί λοιπόν, όχι. Και βέβαια θα σε συναντήσουμε, αγαπητή φιλενάδα. Και βέβαια, έλα λοιπόν εδώ στην Αθήνα, στείλε μας μήνυμα σε εμάς και θα σε συναντήσουμε σίγουρα. Το ότι είσαι στην άλλη άκρη του πλανήτη και είσαι στο GR Express μέσα, για μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή. Επίσης, αγαπητή μου, πριν πάμε στο βασικό μας θέμα, το οποίο είναι το κουταροζεύγαρο σήμερα. Έχουμε πολλά βασικά θέματα. Ναι, όχι, το βασικό θέμα όμως είναι το κουταροζεύγαρο, γιατί κάναμε κάποιες ανακαλύψεις με αυτά που είδαμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Σχίζας έδωσε απάντηση σε εμάς σχετικά με το παιδί του, που είπαμε εμείς ότι δεν το έχει δει καθόλου, δεν βλέπουμε φωτογραφία κτλ. Όμως, προσέξτε, η αγαπημένη μου Έλενα έκανε μια κίνηση και μπήκε στο προφίλ της. Περίμενε να πούμε λίγο. Ναι. Η απάντηση που έδωσε ο Σχίζας, εμείς είπαμε χθες ότι δεν έχουμε δει, ας πούμε, κάποια φιέρωση στο παιδάκι. Όλο παναγιώταρο. Βλέπουμε παιδάκι, δεν βλέπουμε. Okay. Ναι. Απάντησε ότι έχουν επιλέξει, λέει, με την πρώην γυναίκα του να μην εκτίθεται το παιδί στα social media. Οκ, μέχρι εδώ. Όμως, επειδή είχε γίνει όλη αυτή η διαμάχη με την Παναγιώταρου τότε, που βγήκε και είπε Παναγιώταρου ότι πατάνε στο όνομά μου για την πρώην γυναίκα του, νομίζω, Άννα Μαρία, να λέμε το όνομα της κοπέλας, Άννα Μαρία Κατσαρού λέγεται. Άννα Μαρία Κατσαρού. Λοιπόν, Μανάξανα, συγγνώμη. Άννα Μαρία Κατσαρού, ναι. Για να το μάθω κι εγώ, κατάλαβε. Ναι, λοιπόν, είχε πει ότι πατάει πάνω της. Έβαλε κάτι χείρι. Ναι, ωραίο. Εντάξει, μόνο η... Δεν με ενδιαφέρει, όποια κάνει αυτό, έτσι εγώ δεν το λέω. Όλα και όλα. Όλες οι κοπέλες έτσι κάνουν τώρα. Άμα τα έχουν, γιατί όλες έτσι. Ναι, όλες έτσι είναι. Έχεις δει καμία selfie, καμία αυτή να μην έτσι τα χείλη.
Δεν μπορώ να σου πω πώς το λέμε εμείς οι άντρες, να πούμε. Να μην το πεις. Στην πλάκα μας, ναι. Γιατί δεν κάνει. Θα πάμε ξύλο. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πολλά story και μπράβο της, έχει το παιδάκι της, είτε φαίνεται πίσω, είτε πλάι, είτε λίγο, είτε ξαπλωμένο που κοιμόταν τη μέρα του τελικού. Ναι, 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 ναι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία προβολή, έστω, δεν φαίνεται καθαρά το πρόσωπο, ναι. Υπάρχει όμως μία προβολή του παιδιού. Οπότε αυτό που λέει ο Σχίζας δεν ισχύει, το ότι έχουν αποφασίσει θέλεις, να μην υπάρχει προβολή. Να μην υπάρχει το πρόσωπο του, είναι λογικό αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά λίγο το χεράκι του, λίγο το... η πλάτη του, λίγο το... μπορεί να φανεί. Όμως το δικαιολόγησε ότι είναι σε διακοπές με τη μητέρα του μαζί. Εντάξει, επιλογή του είναι, okay. Λοιπόν, εντάξει, εγώ βέβαια πιστεύω ότι θα έπρεπε να έκανε και μερικές αναρτήσεις το μικρό. Δηλαδή να λέει κάποια πράγματα. Θα μπορούσε. Δηλαδή τώρα, και καταρχήν δεν χρειαζόταν να δικαιολογηθεί. Εντάξει, το ότι κάνει ο καθένας σπίτι του, γιατί είναι μια προσωπική υπόθεση. Αυτή απλά εμείς αναφέραμε σχετικά με το θέμα της Παναγιώτα και το πώς γίνεται τώρα που έχουν ψωνιστεί άπαντες, να πούμε, και το παίζουν τα ζευγάρια της Μικόνου. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το ζευγάρι τη Μικόνου Σχίζα σε Παναγιώτοπουλο. Δεν παίζει ρόλο. Mm-hmm. Δεν παίζει. Θα ξαναγυρίσουν. Σιγά που θα αφήσουν τη Μικόνα απ' έξω. Να μην τι φωτογραφίζουν, να μην είναι στάρες. Έχουμε την Βρυσίδα με το Πρωτοπαλίκαρο εκεί του Κερατσινίου. Κοίτα, εδώ ο Μαρτίκας προσπαθεί να μαζέψει όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι δεν χάλασε 15.000 στο Βέρτη. Αλλά δεν μας έχει χάλασε 300. Πού θα χάλασε, ναι. Όχι, είπε, ένα δημοσίευμα σήμερα ότι χάλασε 300. Τρία εκατοστάρικα. Και μάλιστα λέει, να πούμε, έδωσε τα μισά μπροστά και τα μισά. Συγγνώμη, και μετά του έβαλε ένα φίλο του, του ναι. Έβαλε μπροστά και δεν χρεωθήκαν τίποτα. Οπότε οι υπόλοιποι που πλήρωσαν μπροστά 15.000 είναι μαλάκες. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, επειδή ο Μαρτίκας πλήρωσε 3 εκατοστάρικα και ο διπλανός 15. Ποιος είναι ο μαλάκης. Τι είπα να πει αυτό, ότι το μαγαζί δεν δουλεύει σωστά. Το μαγαζί και δεν δουλεύει σωστά και είναι και μαλάκες οι τύποι που πλήρωσαν 15.000. Να πω του Μαρτίκα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Και στο Λίο πήγανε και δεν πληρώσανε. Το Λίο είναι πανάκριβο μαγαζί. Έτσι, ναι, τα λέμε αυτά. Ναι. Στο πρίνσιπο τη ξαπλώστε σου, εκεί πληρώσανε που είχε 600 ευρώ ή μια ξαπλώστα. Ναι, τα λέμε αυτά. Καλά κάνετε και πηγαίνετε, αλλά μην το προβάλλετε συνέχεια. Αυτό είχαμε πει. Και ναι. Όταν έβγαινε ο. Ναι, τα λέμε αυτά. Όταν έβγαινε ο Μαρτίκας και έλεγε για τον Σοηλέδη, για τη βίλα στη Λιφάδα και ότι θέλει τα λεφτά για να τα καλοφάει σε διακοπές και στις βίλες. Όταν έβγαινε και τα έλεγε αυτά. Και τον κατηγορούσε. Βλέπουμε τρεις χειρότερα. Γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο τα 15.000 του Βέρτη. Σε αυτές τις 5 μέρες, όλο αυτό που παρουσιάζουν είναι κάτι υπερχλιδάτο για τα δεδομένα πάντα του Μαρτίκα. Και το ότι πήγε εκεί, πείνασε, ταλαιπωρήθηκε. Για να πάρει στο τέλος δεν πήρε και πολλά λεφτά, γιατί ήταν φτηνό το πακέτο που έδωσε. Το ταξιδιωτικό στον Άγιο Δομήνικο ήταν φτηνό το πακέτο. Πείνασε, ταλαιπωρήθηκε και βλέπουμε μια ζωή ζωάρα και μπράβο του. Από εκεί και πέρα τώρα ό,τι μπορούν να μαζέψουν το μαζεύουν οπωσδήποτε, αλλά το κάθε ζευγάρι έχει αποφασίσει, έχει αποφασίσει τι θα προβάλλει προς τα έξω. Δηλαδή και η Παναγιώταρου με το Σχίζα δείχνουν καλοπέραση, πολυτέλεια, ναι. Και ο Μαρτίκας με τη Βρυσίδα μία από τα ίδια. Ποιος άλλος είναι. Όχι, ο Σοηλέδης με Αντωνέ είναι πιο μαζεμένη, αν εξαιρέσει τα δημοσιεύματα. Είναι τα φτωχά παιδιά. Όχι, δεν είναι φτωχά παιδιά. Απλά δεν, μέχρι στιγμή έχουν επιλέξει να μην δείχνουν. Κοίταξε, η Αντωνά έχει η αγωνία να αποδείξει πόσο την αγαπάει ο Σοηλέδης. Η αγωνία της είναι αυτή. Τώρα κάτσε να δούμε τώρα, γιατί τώρα που κάτσανε, τώρα σταματήσαν τα παιδιά. Mm-hmm. Κάτσε να βγουν έξω, να πάνε και αυτή στη Μύκονο, να το παίξουν λίγο, να πούμε, γκλάμουρο ζεύγαρο. Πώς θα γίνει τώρα. Αλλά, κυρίες και κύριοι, είπα για γκλάμουρο ζεύγαρο και θυμήθηκα το γκουνταρέικο. Mm. Προσέξτε ρε παιδιά τώρα τι κάθομαι και υπολογίζω, ας πούμε. Λέω, να βγαίνει και να κάνει ο άλλος ερωτική εξομολόγηση στη γυναίκα του γραπτός. Πάει να πει όταν πάνε, ας πούμε, στην κρεβατοκάμαρα να κοιμηθούν ο ένας με τον άλλο πλάτη με πλάτη. Να μιλάμε με λοιπόν, προσέξτε, στοιχεία, πλάτη έτσι. Με πλάτη. Δηλαδή έτσι, η γυναίκα της γράφει μέσω Twitter επικοινωνούν αυτοί. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Λοιπόν, ναι, σ' αγαπάω μωρό μου, μακούς. Να πούμε ότι έκανε ανάρτηση ο Γκουντάρας και έγραψε. Ναι. Σε θαυμάζω για τη Γκουντάρα. Σε θαυμάζω για το ζήλο, το πάθος, τη σπιρτάδα στα μάτια και τον επαγγελματισμό σου με ό,τι καταπιάνεσαι. Ο άντρας σου να ξέρεις πως είναι πολύ περήφανος για σένα σε όλα τα επίπεδα. Έγραψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας. Και απάντησε στην κάκαβα που είναι δίπλα του, αλλά προτίμησε να απαντήσει μέσα στα social. Είμαι τόσο τυχερή, λέει Γκουντάρα, που σε έχω. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Καταλαβαίνετε τώρα περί τίνος. Δηλαδή είναι ο ένας δίπλα στον άλλον και γράφουν στα social μεταξύ τους διάλογο. Αυτός ο διάλογος είναι υπερβολικός μεταξύ τους. Ναι, δείχνει ότι επικοινωνούν μόνο μέσω κινητών. Δηλαδή, τι να πω, ότι έχουν και πρόβλημα σαν ζευγάρι.
Δηλαδή, ας πούμε, βγαίνουν τώρα να μας πούνε τι. Δηλαδή, σε να βγαίνει να λέω στην Έλενα. Να λέω τώρα εγώ στην Έλενα, ας πούμε, στο Twitter μέσα πόσο την αγαπάω και τι καλή που είσαι και μπράβο σου και άξια επαγγελματία. Αυτό το κάνουν και άλλα ζευγάρια. Και η Αντελίνα με τον Βαρθακούρη τα ίδια κάνουν. Κακά ναι, τα ψέματα. Αυτό σε αγαπάω, ισχύει, σε λατρεύω, σε αυτό μωρό μου. Ισχύει και για τα άλλα ζευγάρια. Δηλαδή, είναι, παιδιά, είναι βλακεία να είσαι μαζί με τον άλλο. Να λείπει, λέμε τώρα και πάλι και να λείπει. Αλλά να τον έχει δίπλα και να γράφω. Θοδωρή μου, είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει, είσαι τέλος επαγγελματίας, είμαι υπερήφανη για σένα. Σου στέλνω. Και απαντάς εσύ πάλι στο. Δηλαδή, προς έλεος. Έλεος. Και μάλιστα εδώ ξέρετε ποια είναι η φάση ότι κάνανε και εκπομπή χθες, τελευταία τους εκπομπή, mm-hmm. και πήγε γύρω στο 10%. Βγήκαν να πούμε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Όχι, ταινί... στο κλείσιμο κάνανε γύρω στο 5-6. Ενώ. Ναι, όταν πήγαν, ναι. Δηλαδή έπεφτε συνέχεια η εκπομπή. Με το που τελείωσαν τα θέματα και μείνανε να βάλουν τα κλάματα, άρχισε η ιστορία. Και πολύ κλάμα η κυρία, λέμε. Ναι, έλεγε ο Χάρη Κλίν παλιά. Εσείς δεν ξέρετε, είστε νεούδια. Εμείς οι παλιοί. Το Χάρη Κλίν, δεν θυμάμαι, βέβαια. Δεν ξέρω. Και πολύ κλάμα, ρε παιδί μου, λέμε. Ναι, έλεγε. Κοίτα, να πούμε ότι στο Νάσος Μπλοκ. Ναι, στο Νάσος Μπλοκ. Μπλοκ. Ντροπή σου, Φρενάζο. Ναι. Πολεμάζω τον κουντάρα, εγώ δεν τρέπει. Και εσύ πολέμιο. Πού σου. Είπε ότι ψάχνουν στα σύνδεση το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ. Έχουν βάλει λιτούς και δεμένους. Ναι. Για να μπορέσουν να πάρουν το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ. Είπε ο Νάσος. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μείνει εκτός η κουντάρενα. Ναι. Mm. Βέβαια το πόστο στην Κατερίνα τον περιμένει το κουντάρα. Γιατί δεν το βλέπω. Δεν να σου πω. Όταν είχε πάει όμως την Κατερίνα καινούργια ήταν 8%. Πρόσεξε. Γιατί πήγε σαν δοκιμαστικό. Ναι. Τη μέρα που βγήκε δεν έκανε νούμερα. Γιατί να κάνει νούμερα μωρέ ο κουντάρας. Εντάξει, μπορεί σαν δίδυμο να άρεσε στον κόσμο, βρε. Σαν δίδυμο τι. Ναι. Σλουρπ, σλουρπ. Τι σλουρπ, σλουρπ. Βέβαια δηλαδή, τα σάλια βγαίνουν έξω δεξιά-αριστερά. Ο κόσμος δεν είναι κόπανος πια. Αυτό είναι τα σάλια, να το σταματήσεις. Γιατί. Είναι σχαμερό. Φταίω εγώ. Το κάνεις και ωραίο το σλουρπ. Ναι, το... ναι, είναι το ειδικό τραύμα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω το εξής. Ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση δεν πάει ότι είναι και το υπερταλέντο ή ότι είναι. Ας να πω σε διάλογο. Παράδειγμα, ας πούμε, όταν μέσα στην Κατερίνα καινούργιο έξανε έναν Ανδρέα Μικρούτσικο. Mm. Τι να μας πει ο Μπουντάρας τώρα. Που άμα μιλάει με τον Μικρούτσικο μαζί, θέλει 5 λεπτά να καταλάβει τι είπε. Ναι. Όχι, θα περάσουν 5 λεπτά. Κι εγώ το ίδιο. Ναι. Δηλαδή δεν λέω για τον Μπουντάρα αυτό. Δηλαδή να κάτσω δίπλα στον Ανδρέα, ας πούμε, θέλω 5 λεπτά να καταλάβω, να πιάσει το μυαλό μου αυτά που έχει πει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι πολύ φεύγα, πολύ μπροστά. Είναι κόντρα όμως, στον αέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή που. Όταν δεν καταλαβαίνεις, κοντράρεις. Mm. Είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό. Κοντράρω για να μην καταλάβουν την απώλεια μνήμης. Καταλάβεις. Ή την απώλεια σκέψης. Γιατί, κοίταξε, οι περισσότεροι παρουσιαστές, οι περισσότεροι πανελίστες κάνουν το εξής κακό. Σκέφτονται τι θα πούνε και δεν ακούνε τι λέει ο άλλος. Και τι γίνεται, κοίτα να σου πω. Επειδή κακά τα ψέματα, ό,τι και να έχουμε πει, η Κατερινά σαν δεν έχαζε. Όταν είχε βγει ο κουντάρας. Και έκανε και 8% και όλο το Twitter ήταν εναντίον του. Γιατί έχει πάρει στην πλάτη του ένα Big Brother, έχει πάρει όλα αυτά και έχει λίγο κόσμος, η πλειοψηφία έχει γυρίσει απέναντί του. Όμως με το Μικρούτσικο ήταν αλλιώς. Με το Μικρούτσικο ήταν υπέρ του το μεγαλύτερο μέρος του Twitter. Δηλαδή, εάν είναι να επιλέξει σε πάνελ, πέρα από την ψιλοκόντρα που έχει ο Μικρούτσικος με τη Σούπερ Κατερίνα και προσπαθούν να τα βρούνε, ή θα τα βρουν, δεν γνωρίζουμε, η καλύτερη επιλογή σε νούμερα. Θα ήταν ο Μικρούτσικος, όχι το 8% του Γκουντάρα. Μα δεν είναι θέμα. Γιατί μου είχε πει και εσύ όταν είχε πάει και ο Γκουντάρας που τον καλέσανε. Ήταν δοκιμαστικό. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα μου περίεργε, γι' αυτό θυμάμαι το 8%. Και λέω αντί να κάνει ας πούμε 12 και 15, έκανε 8 στον ελληνικό. Ναι, αλλά το θέμα μας δεν είναι ο Γκουντάρας, είναι η Γκουντάρινα. Η Γκουντάρινα που την πολεμάνε όλοι. Η Γκουντάρινα που έχει πόλεμο. Ξέρεις και τι, αναγκάζεται, φορά... συγγνώμη, το κορίτσι αναγκάζεται να μιλάει με τον άνθρωπό τη, με τον σύζυγό τη, να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί δεν μα ενδιαφέρει τι κάνουμε στο σπίτι του. Μας ενδιαφέρουν τα επαγγελματικά τους μόνο, αλλά το να μας προβάλλουν μέσω social media διάλογο μεταξύ τους, ενώ καθόμαστε δίπλα-δίπλα, είναι σαν να κάνουμε διάλογο και σου λέω ένα λεπτό να πούμε. Πού είναι το κινητό μου, ναι, πάνω το δικό σου. Λοιπόν, εσύ να σου πω, μην μου μιλάς. Δες διάβασε εκεί πέρα. Κούκλα είμαι. Ευχαριστώ μωρό μου και εσύ είσαι τέλειος. Είσαι τέλεια επαγγελματίας. Αλλά μην τα ακούσω, αλλά διάβασε το. Ναι. Ευχαριστώ, μωρό μου, και εσύ σε θαυμάζω πάρα πολύ και είσαι άψογος. Εννοείται, εσύ με τέτοια μύτη που έχω, αλλά κάτσε να σου γράψω. Με τη μητούλα, με τη μητόγκα. Έλα τώρα, είναι δυνατόν. Και αυτό το γλύψιμο, τι τέλειο. Λοιπόν, ρε παιδιά, δεν είναι γελίο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή,
Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι περιμένει ο κόσμος, ας πούμε, να μιλήσουν μεταξύ τους, ας πούμε, στο Twitter ή σε οποιοδήποτε social media μέσα και να κάτσουμε εμείς οι κόπανοι και να λέμε «Ω, τι τέλεια που είναι αυτοί οι δύο! Ω, αλλά συγγνώμη, τι το λέω, κάτσε να το γράψω. Είναι τέλειο ζευγάρι αυτοί οι δύο. Ο Μητόγκας, 5 χρόνια εγγύηση». Κλίτς, και έβγε το μηνυματάκι. Το ποιος είσαι, εσύ. Εγώ, ναι. Και τι μπορεί. Άσε Δημήτρη να καρφώνει 3-4 σουβλάκια εκεί πέρα με 3-4 μπιφτέκια. Άσε τώρα. Δεν είναι πιο μητέριο. Έλα μου, επειδή δικιά σου, και στραβιά. Εγώ καρφώνω στα πλάινα. Κλίτς, κάνω κάρφωμα κατευθείαν. Και τι έγινε. Δεν έχουμε κάνει κανένα παιδί. Συγχωρητικά. Ω, το παιδί μου, γιατί φωνάζει, με έπανε κεφάλαια. Ακούτε. Λοιπόν, θέλω παιδιά, είναι έτσι αστείο όπως το συζητάμε είναι δηλαδή. Είναι αστείο το πράγμα. Και μετά λέει, τους κάνουν πόλεμο. Μα είναι αφού μας περνάνε για μαλάκες. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Το αστείο είναι, δηλαδή, όταν κάποια σχόλια προέρχονται, δηλαδή, όταν π.χ. μπορούν να θάψουν εμένα, εσένα, υπάρχει πάντα και κάποιος λόγος τον οποίο πρέπει να ανακαλύψει. Δηλαδή, βγαίνεις κλαις, η βλεφαρίδα είναι 100 τόνους. Ναι. Και λες τώρα θα βγει η βλεφαρίδα, τώρα θα ξεχωρίσει η βλεφαρίδα. Δηλαδή, αφού βγαίνει συγκινημένη, άστιμα τη βλεφαρίδα, μην την κολλάς. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και γιατί κλαίγανε. Αυτό είναι bullying, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, μόνο bullying. Ναι, γιατί κλαίγανε εκεί πέρα. Που φεύγανε από το Skype, που φτιάξανε τι κουτσίε. Όχι, ήταν 10 χρόνια. Ναι. Εσύ έκλαψε όταν έκλαψε αυτό. Ανέστητε. 10 χρόνια ήταν και ναι. Εδώ ένα χρόνο και πλάταξαν. Συναγχωρήθηκα, φάνταστα. Αλλά δεν έκλαψε. Αφάνταστα. Αλλά όχι στον αέρα. Στην τελευταία εκπομπή στον αέρα, με τη δει, α πούμε, θα πει ότι. Ναι, αλλά ήταν και 10 χρόνια, δεν ήταν ένα χρόνο. Ναι, βέβαια. Αλλά άμα δει την τελευταία εκπομπή που κάναμε. Θα πει να πούμε δεν μπορεί, αυτό το Σεπτέμβριο θα είναι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Άσε που όταν κλείσαμε δεν είχε οριστικοποιηθεί ότι θα σταματήσουμε. Καλά, ναι, βέβαια. Βέβαια το ξέραμε εμείς, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το ξέρα πολύ καλά, έχω προετοιμαστεί μήνες πριν. Ναι, κάποια πράγματα, δηλαδή θα πρέπει να έχουν και λόγο να γίνονται. Μια εκπομπή, ας πούμε, που είναι ένα χρόνο. Δεν δικαιολογείται τόσο κλάμα. Τι να πούνε και άλλοι, ας πούμε η Σκορδά. Και συγγνώμη, έτσι. Η Σκορδά είχε λόγο να συγκινηθεί ελάχιστα. Όχι, ελάχιστα πολύ. Αν δεν ήταν τόσα χρόνια. Εννιά χρόνια. Εκεί δεν μίλησε κανένας μας. Γιατί είχε αυτό το δεύτερο. Συγγνώμη, αυτό το επαγγελματίας, πώς το είπες, πώς είναι, σούπερ επαγγελματία. Δηλαδή ναι, ναι. Με το 6%, με το 15% τι θα έλεγε. Ναι, εντάξει, να σούπερ επαγγελματίας. Πού είναι η ζωή. Περίμενε. Σούπερ επαγγελματίας όταν λέμε δεν είδαμε, ας πούμε, μία. Παρουσιάστρια η οποία, πώς να σου πω, έκανε τα ρεπορτάζ, έκανε το τρέξιμο, έκανε ρε παιδί μου, να σου υπενθυμίσω κάτι. Κάναν τον Big Brother. Ναι. Και την επόμενη μέρα δεν είχαν ρεπορτάζ από τον Big Brother, τίποτα αυτή. Ναι, δεν είχαν. Τίποτα. Ναι. Οπότε τι σούπερ επαγγελματίες. Το δικό του reality δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν. Δηλαδή, μιλάμε, είχαν το υλικό το οποίο εμείς, τουλάχιστον τον Big Brother, δουλέψαμε πάρα πολύ. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά και το κανάλι μας εκτοξεύτηκε στην κυριολεξία. Δηλαδή, γιατί γουστάρατε να ακούτε από εμάς ιστορίες του Big Brother και όλο αυτό το σκηνικό που παίζονταν και οι ίδιοι που είχαν την εκπομπή στα χέρια τους την επόμενη μέρα δεν είχαν υλικό να παίξουν. Αλλά αυτοί είναι σούπερ επαγγελματίες, συγγνώμη, δηλαδή μην τελειώσουμε. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι απλό. Εμένα αυτό που με ενοχλεί από όλη την περίπτωση αυτή είναι ένα πράγμα. Ότι θεωρούν τον κόσμο μαλάκα. Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μπορεί. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Εμείς σας είπαμε, θα κάνουμε αποκωδικοποίηση. Είναι λοιπόν στο κρεβάτι μαζί. Αντί να τα πούνε, τα λένε μέσω μηνυμάτων, μέσω tweet. Βέβαια, αυτό στο είπαμε, το κάνουν και άλλα ζευγάρια. Okay. Συγγνώμη, επειδή το κάνουν και άλλα ζευγάρια και τα άλλα ζευγάρια μαλακίες κάνουν. Λάθος, ναι, είναι λάθος και η Αντελίνα το έκανε. Μαλακίες κάνουν. Και ακόμα το κάνουν. Σε γιορτές, μαλακίες κάνουν. Μαλακίες κάνουν. Η γυναίκα που τη ζωή μαλακίες κάνουν. Συγγνώμη, δηλαδή εμείς δεν είμαστε social media. Είδατε ποτέ εγώ να γράφω να πούμε Λενάρα μου, να πούμε δεν μπορώ χωρίς εσένα κτλ. Ή όταν πλακωνόμαστε να πούμε να την κάνω unfollow. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Καλά, λένε τον έχει τον άλλο ακόμα unfollow. Τον έχει τιμωρία. Τον έχει ξεχάσει μόνο. Τον έχει τιμωρία κτλ. Συνήλθε λέει. Ναι. Συνήλθε για τον giveaway και τα αυτό μετά πες πάλι. Ναι, ναι. Unfollow λέει να πούμε κτλ. Μα είναι δυνατόν να πλακώνεις το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί να δίνεις κανένα unfollow. Δηλαδή, τι για να το δει ο κόσμος, ας πούμε. Σου έχω και άλλο θέμα. Τι είναι λίγα θέματα σήμερα. Κονή με τεξιά. Λοιπόν, παιδιά. Μας στείλατε ότι έδωσε κάποια απάντηση σε κάποιο story. Δεν την έχουμε δει, αλλά μας γράψατε τι έλεγε. Είπε ότι ο καθένας, προφανώς απευθυνόταν σε εμάς, γιατί εμείς είχαμε πει κάποια πράγματα για τις χορηγίες του γάμου της, ότι ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει την οικονομική κατάσταση που έχει η συγκεκριμένη ο πατέρας της κτλ. Ωραία. Μπράβο, να ζήσω και επαυξάνω αυτά που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ρωτάω εγώ τώρα, αφού έχεις οικονομικά προβλήματα, γιατί πας στη Νέα Υόρκη και ζητάς χορηγούς.
να πας, κυρά μου, στην Πάρο, να πας στην Άξο, να πας στη Σαντορίνη. Γιατί δεν πας εκεί? Γιατί λοιπόν βγαίνεις και ζητάς χορηγούς? Να κάνεις ένα πιο κλειστό γάμο. Όχι, ναι. Γιατί ζητάς χορηγούς για το μήνα του μέλητος? Αυτό είναι ξεφτιλίκι. Αυτό ήταν που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, δεν μπορεί να ζητάει για το μήνα του μέλητος να μου και να λέει, ελάτε να πληρώσετε για να πάω εγώ εκεί, να περάσω καλά εγώ, να πούμε, να κάνουμε και κάνα παιδάκι εκεί πέρα, γιατί εντάξει, για να κάνεις παιδάκι είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, να κάνουμε κάνα παιδάκι στο μήνα του μέλητος κλπ. Και να πληρώσουν οι άλλοι. Όχι ρε παιδιά, να πούμε. Όχι. Αυτό το πράγμα, να το ρίχνουμε στη φτώχεια κτλ. Με ένα Λευτέρη Πανταζή δίπλα σου, δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι, κάποτε οι παλιοί λέγανε, αν δεχτείς σπίτι και δεν παντρέψεις κόρη, δεν έχεις ζήσει. Αν δεχτείς σπίτι και δεν παντρέψεις κόρη. Που σημαίνει αυτό τι? Επειδή στην κόρη συνήθως παλιά δίνανε. Παλιά, γιατί ναι, βρήκα. Παλιά σου λέω. Ναι, παλιά. Δίνανε πράγματα, όχι, δεν υπήρχε. Στείλανε το σπίτι ολόκληρο. Γιατί το σπίτι πολλοί γονείς δεν μπορούν και πνίγονται τα παιδιά άλλο, και καλό άλλο, θα είναι άλλο, όπου φτάνει το χέρι μας. Μπράβο. Άλλο θέλω να πω. Ότι παλιά, εκτός της κρεβατοκάμαρας, ο άντρας έπαιρνε την κρεβατοκάμαρα και πήγαινε μέσα. Όλοι, καλά, όλοι ναι, εντάξει. Πρέπει να μιλήσω ότι γίνεται παλιά. Τι καλά, εντάξει. Επί Πασόκ. Πού να πρικήσεις τώρα την κόρη? Δεν λέω να πρικήσεις, μωρέ. Άσε με να τελειώσω το ξεσχισμένο. Λοιπόν, άσε με εκεί. Θα σου γράψω μήνυμα. Αν αγαπήσεις πάλι μονάχα. Αλλά το βλέπουν και οι υπόλοιποι όμως. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις να φτιάξεις ένα σπίτι ολόκληρο εκτός της κρεβατοκάμαρας, οι άνθρωποι σου λέει, εγώ μία κόρη να την παντρέψω, να μαζεύω λεφτά. Με το που επισημοποιείται η σχέση της, λες, αμάν Παναγιά μου, αρχίζεις και ψάχνεσαι. Παλιά. Τώρα λοιπόν, με ένα Λευτέρη Πανταζή δίπλα, εάν δεν είχε λεφτά να κάνει αυτά που πήγε να κάνει, ας μην τα έκανε. Γιατί ξεφυλίζεται ο πατέρας της, η μάνα της, οι γονείς του άλλου παιδιού. Τι είναι αυτά, είναι ανίκανοι να τους δώσουν λεφτά να πάνε να πούμε να κάνουν μήνα του μέλητος και να βγάλουν χορηγούς. Και μην μου πεις, Λευτέρη, να πούμε ότι αυτό γίνεται στην Αμερική. Στα παλιά μου τα παπούτσια γίνεται στην Αμερική, στην Ελλάδα είμαστε. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, τα οικονομικά σου, εσύ τα φέρνεις μπροστά για να τα συζητήσουμε, δεν τα φέρνουμε εμείς. Όταν λοιπόν θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι μαλάκας και οι χορηγοί είναι αρχιμαλάκες που πληρώνουν κιόλας, γιατί εμείς το βλέπουμε, γιατί πληρώνουν κι από πάνω. Λοιπόν, τι να σου πω δηλαδή. Δηλαδή παντρεύεσαι, δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν είναι μια δουλειά, ένα giveaway και τα λοιπά, εντάξει είναι influencer, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Το γάμο σου μιλάμε, για το γάμο σου. Εγώ στο δικό μας γάμο, ας πούμε, όταν θα γίνει, δεν θα επιτρέψω να βάλει ένα ευρώ κανένας. Γιατί γελάς, παιδί μου? Γιατί γελάς, παιδί μου? 9 χρόνια. Στείλτο σε μήνυμα. Στείλτο σε μήνυμα. Δεν θα επιτρέψω ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, δεν θα πω. Ναι, γιατί δεν είμαστε παιδιά άτομα. Θέλει κλειστό γάμο, δεν θα ξοδέψει μία και δεν θα βάλει κανένα εγώ. Τι να βάλει αγόρι μου. Γιατί η καθυστέρηση του γάμου, να ξέρει του δικού μας, είναι αυτό. Ότι εγώ θέλω 5 άτομα και η κυρία θέλει 105. Λοιπόν, 105 δεν είναι πολλά. Εντάξει, 1005 θα ήταν πολλά. Γιατί θα πω. Λοιπόν, ας μην πω και τα υπόλοιπα που λέω, γιατί μας παίρνει, γιατί θα μας κυνηγάνε. Στείλτε σε μήνυμα. Όχι, δεν το δουν και οι υπόλοιποι πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Επειδή είπες influencer, να σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς έχει το πράγμα. Δεν φταίω εγώ όταν λοιπόν ένας γάμος γίνεται εμπορική κίνηση. Όταν ένας γάμος, ας πούμε, είναι εμπόριο. Αυτό δεν είναι γάμος. Δηλαδή, φανταστείτε αύριο μεθαύριο να χωρίσουν αυτοί, να λέει ο χορηγός και πλήρωσα το μήνα του μέλητος ο κόπανος. Καταρχήν είναι υπερβολές. 4 νηφικά, 3, 2 γάμοι. Δηλαδή, τι θέλεις αύριο μεθαύριο στα παιδιά σου? Κοιτάξτε το νηφικό που φόρεσα, θα έχεις τη σειρά μια καρταρόμπα. Ναι, μετά. Ο γαμπρός, 2 κουστούμια. Πού το έχετε δει αυτό? Όχι, να σου πω κάτι. Εντάξει, με τον νηφικό να μπει χορηγός κτλ. Γιατί είναι ένα υπερπαραγωγή. Ο το καταλαβαίνω. Ο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος. Υπερπαραγωγή. Το καταλαβαίνω. Και ο σχεδιαστής μου έδωσε. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Το μήνα του μέλητος. Και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Ναι. Όχι, άστα τα υπόλοιπα. Το μήνα του μέλητος. Όχι, γιατί... άστα τα υπόλοιπα. Διότι όταν τα Στέφανα τον κουμπάρουν ότι είναι να πληρώσουν κουμπάρος είναι χορηγίες. Οι κουμπάρ τι είναι, διακοσμητικοί? Όλοι τσάμπα πήγαν. Πρέπει να πληρώσουν. Όλοι τσάμπα πήγαν. Όλοι τσάμπα πήγαν. Και ρωτάω τώρα. Κατακαημένοι κουμπάροι που παντρεύουν τα ζευγάρια και πληρώνουν χιλιάρικα την κορόιδα. Μπράβο. Και ρωτάω εγώ, τι σου κουμπάρος είναι αυτός? Στο τσαμπέ. Τσαμπέ. Για να σας πω κάτι με τις χορηγίες, να ξέρετε ότι okay, πολλές εταιρείες το κάνουν αυτό, αλλά πολλές εταιρείες αναγκάζονται. Έχω πάει σε ένα μαγαζί με ρούχα. Τα οποία τα περισσότερα τα δίνουν σε παρουσιάστρες και σε, γενικά σε celebrity. Εγώ θα κανονικά άσχετα, εγώ θα πήγαινα να πληρώσω. Δηλαδή θα μπήκα στο μαγαζί να ψωνίσω. Και είναι τώρα η κοπέλα
που έχει το μαγαζί και είναι στο τηλέφωνο. Όχι, πάλι αυτή από το τέτοιο. Όχι, πάλι αυτή περιμένετε, μετά θα μιλήσουμε. Δηλαδή, την είχαν πάρει μέσα σε 5 λεπτά 5 τηλέφωνα Instagrammer, 2 επώνυμες παρουσιάστρες, οι στυλίστριες, και δύο. Και ήταν στο. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να δουλέψω με όλες αυτές. Δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται. Κάποιες φορές αναγκάζονται. Δηλαδή, γιατί αν πούνε όχι στη μία, σου βάζουν και χ. Υπάρχει και κύκλωμα. Άκουσε ποια είναι όμως η κατάσταση εδώ. Επειδή τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα. Ότι οι γονείς της είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι. Α, μιλάς για την Κόνη Μεταξά. Ναι, ναι, επειδή είναι επώνυμοι και επειδή ο Λευτέρης Πανταζής, εγώ το ξέρω προσωπικά, έχει ταΐσει κόσμο και κοσμάκι. Ναι, 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 και έχει ταΐσει κόσμο και κοσμάκι. Κόσμο και κοσμάκι. Εγώ έχω, μέσα στο καμαρίνι του, εγώ έχω μπει να πούμε και μιλάγαμε και έμπαινε ο κόσμος μέσα και έβγαζε κατά στάδια και του τα μοίραζε. Του τα δίνε. Λοιπόν, γιατί πεινάκαν και δεν λέγανε τι κάνει εκείνα. Μου λέγανε Θοδωρή, κάποτε πέρασαμε κι εμείς αυτά. Έτσι μου λέγε. Θοδωρή, κάποτε πέρασαμε κι εμείς αυτά. Λέτε λοιπόν να μην ήταν extra large στην κόρη του. Όχι. Εκτίθεται έτσι και ο Λευτέρης, και ο Λευτέρης σε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, να ξέρετε. Εκτίθεται και ο Λευτέρης Πανταζής με αυτό το πράγμα. Χορηγία, θα πάμε μήνα και μέσα στη δίδυο. Οι χορηγοί, όσοι θέλουν να βγουν χορηγία κτλ. Απλά επειδή εσείς μας γράψετε τις απαντήσεις και ήταν 3-4 μηνύματα που σημαίνει ότι κάτι τέτοιο είπε σχετικά με το ότι δεν μπορεί να ξέρει την οικονομική κατάσταση. Ναι, δεν το βρήκαμε εμείς αυτό το δημοσίευμα. Ναι, δεν ξέρουμε πού ήταν. Δεν ξέρουμε τι είπε ακριβώς η κοπέλα. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι εμπορική συναλλαγή σε γάμο δεν κάνει. Ναι, όχι, δεν κάνει. Είναι καντεμιά καταρχήν. Ξεκινάει ένα γάμο και να υπενθυμίσω το παιδί αυτό. Ήταν με την πλουσιότερη γόνο της Ελλάδος. Ο γαμπρός, ναι. Ήταν με την πλουσιότερη γόνο της Ελλάδος πριν. Φανταστείτε ότι ξύπναγε το πρωί και λέει γιατί λέω κρουασάν. Και τη λέει ένα δίκτυο, περίμενε να με σοφέρουν. Έπαιρνε τηλέφωνο να φύγει το τζετ και να πάει γρήγορα να φέρει κρουασάν. Το παιδί θέλει κρουασάν. Και σε μία ώρα ήταν προς πίσω. Λοιπόν. Γιατί τέτοια κατάσταση μιλάμε. Δηλαδή, όταν λοιπόν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ξαφνικά γίνεται εμπορικό θέμα ο γάμος. Εμπορικό, γιατί συμμετείχε και ο ίδιος. Το βλέπουμε συνέχεια από το τέλειο του ερωτόκριτου. Και άντε το δοκιμάζει το κουστούμι, και άντε το προβάλλει το κουστούμι. Ναι, και δηλαδή είναι κρίμα κι άδικο. Πάλι... Ναι, είναι και λίγο. Και όταν η μαμά του πήγαινε μαζί με την κοπέλα και παρέα χεράκι-χεράκι, την πρώην λέω. Χεράκι-χεράκι τα λοιπά εκεί και ήταν με στερεή ευτυχία, τώρα τι θα λέει να πούμε. Ότι εδώ για να κάναμε ένα γάμο και ήταν εμπορικό θέμα, ήταν θέμα influencer. Θέμα influencer. Και βέβαια όλο το μισό και είχε μετά όλο. Και όχι μόνο αυτό, θα πάνε στη Νέα Υόρκη όταν πάνε και θα του τρώμε στη μάπα. Γιατί θα ανεβάζουν του χορηγού και λένε Κίνα και Ρε πήγαινε εκεί πέρα στο μήνα του Μέλιτο εκεί πέρα, πέρασε καλά. Πήγαινε εκεί πέρα, ξαφάνιστε κανένα μήνα να σε αποθυμίσει ο κόσμο και να γυρίσετε πίσω και να είστε να πει ξεκούραστε, να είστε ωραίοι και καλοί και να είστε φρέσκοι να πούμε και να πείτε τι ωραία περάσαμε και να μα πείτε και την ιστορία σα και να κάτσουμε να ακούσουμε πώ περάσατε το μήνα του Μέλιτο. Περάσαμε καταπληκτικά. Και να μας πείτε να και φωτογραφίες, να και τα βίντεο, να και το ένα, να και το άλλο. Τώρα και τι θα κάνετε. Ναι. Συγγνώμη, ο χορηγός πρέπει να δει αυτό. Ναι. Και ο άλλος χορηγός. Ναι. Δηλαδή, μήνα του μέλητος θα κάνετε ή μήνα μέλητος χορηγών. Και μια που μιλήσεις για influencer, να πούμε λίγο για τον Κοψιάλη δύο πράγματα. Τι να πούμε ο για αυτό. Ο οποίος υποτίθεται ότι και αυτός είναι ένας influencer. Άλλος, απατεώνας. Απατεώνας. Γιατί. Απατεωνιά. Γιατί σε δεν έβαλε να κάνουν like όλοι σε ένα post που έκανε. Ναι, ακόμα και μετά... περιμένει το like. Ναι. Και ακόμα και έστειλε μήνυμα και του ζητήσαν 500 ευρώ και έλεγε γιατί μου ζητήσαν αυτοί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά αυτή για να πάρει followers κι άλλους γιατί έχει ψοφήσει λόγω των υποθέσεων που είχε δίκιο το παιδί αυτό ο Κοψιάλης και όχι άδικο. Είχε άδικο άλλος ο μαλάκας που εξαφανίστηκε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι είναι απατεωνιά αυτό. Απατεωνιά. Είναι πουστίτσα. Χρησιμοποιεί την Kylie Jenner, εννοείς. Χρησιμοποιεί τα πάντα για να μπορέσει να πάρει να πούμε followers. Αυτό είναι πουστίτσα. Έως αρχή πουστιά. Έλεος πια να πούμε τις μαλακίες που σκέφτονται. Και παιδιά, αυτά τα 20 άτομα, αποδομήστε τα. Είναι το εγκληματικό λάθος της ελληνικής showbiz. Αποδομήστε τα. Είναι κενή. Κάτσε βρε Θοδωρή. Θα σου πω κάτι. Δεν είναι αποδομήστετα, δεν είναι ωραίο και αυτό. Δεν μ' αρέσει όπως το λες. Το θέμα είναι να φέρονται σωστά. Αν συμπεριφέρονται σωστά. Οκ. Okay. Διαφωνεί. Πάλι θα με βρει. Για τους influencer. Θα τη σκοτώσω. Κλείτσε. Λοιπόν, εάν φέρονται σωστά και χρησιμοποιούν εντός εισαγωγικών τους followers τους με σωστό τρόπο, όχι. Να μην τους αποδομήσουμε. Απλά να μην κάνουν περίεργα κόλπα για να μαζέψουν τους followers. Τα οποία είναι βλακιούλες. Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι ένα εκατομμύριο που έχουν, ας πούμε, και 800.000 είναι όλοι κανονικοί.
Όχι, βέβαια, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Αυτό το... ένα ποσοστό το, είναι. Το ξέρουμε, αλλά όμως με αυτό πατάνε. Είναι. Και οι άλλοι πληρώνουν. Ναι, αλλά δηλαδή... ποιον είναι η δουλειά τους αυτή. Έτσι, το θέμα είναι εμένα, να... αυτό είναι πουστιά. Εμείς... Ποδωρή, το θέμα είναι να χρησιμοποιούν τα προφίλ τους σωστά. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε τη Σούπερ Κική. Έτσι. Συγγνώμη, η Σούπερ Κική τώρα έχει αποτραβηχτεί. Είναι πιο ισορροπημένη. Ναι, πιο... αυτό σου λέω. Η Σούπερ Κική αυτή τη στιγμή τη θεωρώ την καλύτερη από όλους αυτούς. Ναι, εντάξει, βγαίνει σου λέει την άποψή της. Okay. Τη θεωρώ την καλύτερη από όλους αυτούς. Ναι. Με άποψη, με θέμα σοβαρό, με αποφάσεις ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου. Άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει το πιο ισορροπημένο από όλα τα άτομα. Εγώ, δηλαδή, η Σούπερ Κική θα πει και την άποψή της. Θα παρουσιαστεί ως influencer, ας πούμε, των φτωχών, όσο μπορεί να είναι, γιατί έχει κάνει παρέα και με την Αλεξανδράκη. Δηλαδή, είναι και με το άλλο σύστημα, είναι και με το Κοψιάλη. Όχι, είναι του συστήματος. Είναι του συστήματος. Προσπαθεί να το παίξει influencer των φτωχών και των παρατρεχάμενων, πώς το λένε, κατατρεγμένων κτλ. Αλλά δεν μπορεί να το. Εντάξει. Δεν μπορεί να το ισορροπήσει πολύ εκ των πραγμάτων, γιατί έχει τις άλλες τις παρέες. Αλλά θα βγει και θα σου πει την άποψή της. Όχι, όταν βγαίνει αυτή, ναι, κάτι λέει. Κάτι λέει. Αυτό σου κάτι λέω. Λέει. Αυτή. Διαφωνεί, συμφωνεί μαζί της, κάτι λέει. Αυτή συμπεριφέρεται σωστά. Να αποδομήσουμε τους καινούς. Συμπεριφέρεται. Να αποδομήσουμε αυτούς που βλέπουν τα νούμερα και μας έχουν για ένα νούμερο. Αυτό. Λοιπόν, να αποδομήσουμε αυτούς οι οποίοι είναι κενοί και δεν μας δίνουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή σε πληροφορώ. Πες μου, η Τούνη τι σου δίνει. Κοίτα. Όχι, ρωτάω τι σου δίνει. Όχι, απάντηση δεν σου δίνει. Αυτή την περίοδο μόνο giveaway. Μόνο giveaway. Πριν τι έδινε. Έβλεπες και κάποιες εικόνες, κόλωνο, λίγα ταξίδια, λίγο, ναι, τέλος πάντων το... Πες μου, η Αλεξανδράκη τι σου δίνει. Η Αλεξανδράκη στηρίζει τους υπόλοιπους, βγαίνει, ναι, και κράτη. Μπράβο. Η Παναγιώταρου τι σου δίνει. Η Παναγιώταρου πλέον μας έδινε μόνο το σχίσα, το Survivor και τη σχέση της. Δηλαδή... Ναι. Δηλαδή κάνει κάτι παραπάνω που κάνει η κυρία Θρεμπονίδου από απέναντι. Όχι, αυτό σου λέω. Το ότι αν δεν χρησιμοποιούν σωστά τα προφίλ της, τότε να τους αποδομήσουν τα προφίλ. Ενώ της. Η Σούπερ Κική. Ναι. Η Σούπερ Κική. Βγαίνει και μιλάει. Λέει η Σούπερ Κική, όχι λέει την άποψή της, βιώνει μία κατάσταση και την βιώνει. Δηλαδή τώρα τελευταία αυτό που έγινε με την εγκυμοσύνη της κτλ. Βιώνει μία κατάσταση που είναι άξια θαυμασμού. Ναι. Δικαιούται να βγαίνει να ομιλεί. Διαφωνώ, άλλη... διαφωνώ μαζί σε άλλα πράγματα, αλλά τώρα όμως τη θεωρώ τη μόνη που δεν είναι κενή. Απ' την άλλη, το λάθος της Τούνη είναι ότι μοιράζομαι τα πάντα και ξέρουμε όλοι. Και μας είπε ότι... κλειδαρότρυπα, μας. Όχι, όχι, όχι. Μοιράζομαι τα πάντα, ξέρουμε ότι υπάρχει εγκυμοσύνη, το έχουν πει παντού. Παιδιά το λένε παντού. Αλλά δεν μοιράζεται την ωραιότερη στιγμή της ζωής της όταν ξέρουμε τα πάντα. Το σπίτι, τα σκυλάκια, τον Αλεξάνδρου με το βρακί. Είναι νωρίτερα, πρέπει να πάει δύο μηνών. Δεν μπορεί να το δώσει πλέον. Θοδωρή. Α, όλα και όλα. Α, όλα και όλα. Θοδωρή. Τι Θοδωρή, είχε σε Θοδωρή. Ένα λεπτό. Είναι τριών μηνών. Όταν θα γίνει τριών μηνών, τότε θα το πει. Η ανακοίνωση θα γίνει τότε. Και όταν θα γίνει η ανακοίνωση, θα κάνει και giveaway. Θα δώσει 15 iPhone. Κλείς. Προς Έλληνα Σιδηροπούλη. Ναι, μήπως γίνει όμως από Σεπτέμβριο που μας βολεύει και θα το πουλήσουμε και κάπου. Την είδηση. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι τους. Mm-hmm. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό είναι σωστό. Πούλατο. Πούλατο. Ναι, 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 ναι. Αλλά ξέρεις κάτι, μη με παίρνεις μαλάκα. Πούλατο μεταφορικά, έτσι. Ναι, δηλαδή, όπως πουλήθηκε ο γάμος μεταφορικά στο OK της Κόνη Μεταξά. Μπράβο. Ότι... Πούλατο. Αλλά δεν μπορείς να μου λες εμένα για κλειδαρότρυπες όταν μου έχεις ανοίξει την πόρτα. Πού θα βρω κλειδαρότρυπα, κυρία μου. Ποια κλειδαρότρυπα μου λες, αφού η πόρτα είναι ανοιχτή, μπήκα μέσα. Κανονικά έβλεπα. Δεν είναι εσύ φλακή. Όχι, σημαίνει αριστερό είμαι. Όχι σε κόμμα, απλά. Σε κόμμα είμαι αριστερό. Αφού ήταν η πόρτα ανοιχτή, πώς θα βρω κλειδαρότρυπα. Μου λέει λοιπόν η κλειδαρότρυπα αυτή η γυναίκα. Πάει να προσβάλλει τους ανθρώπους που παρακαλάει να ασχολούνται μαζί της. Το κατάλαβες. Αυτό είναι τρισάθλιο. Αυτό είναι τρισάθλιο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά να σου πω κάτι άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οι καινοί άνθρωποι δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Και τώρα η Σούπερ Κική μπορεί να ήταν. Καταρχήν πάντα έχει μια ιστορία να σου πει, γιατί είχε μια ιστορία περίεργη η ζωή της. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, κακώς τα πέρασε εδώ, πέρασε, τα πέρασε όμως. Έχει περάσει και περιόδους που έβριζε περίεργα, που συμπεριφερόταν. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της ζωής της, το οποίο ήταν ιδιαίτερο. Όχι, άλλο λέω, και το πέρασμα που είχε κάνει από τον Ανάου, το γλου δεν είχε φερθεί σε κάποιες φορές. Ρε παιδί μου,
Διαφωνώ σε πολλά μαζί της, αλλά αυτή δεν είναι κενή. Και τώρα ειδικά με αυτό που συμβαίνει, καταρχήν βγήκε η κοπέλα, είπε, παιδιά, συμβαίνει αυτό και αυτό. Τέλος. Να σου πω μια άλλη κοπέλα η οποία, να πούμε, είναι τρομερή. Ε, είναι η Κόλυζα. Α, ναι, η Ευελίνα. Ναι, 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 θυμάσαι ναι, με το ναι, ρολόι που έλειπε το μισό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Είδες αξιοπρέπεια και πόσο σωστά το πήγε. Mm-hmm. Και με το χιούμορ της και με το ένα και με το άλλο. Και πόσο ωραία πήγε. Αυτή η κοπέλα είναι γεμάτη. Mm. Η Σούπερ και εκεί είναι γεμάτη. Έχει κάτι να μου πει, δηλαδή, έχω λόγο να πάω να τη δω. Έχω λόγο να πάω να χτυπήσω το προφίλ της να δω κάτι, κάποια πράγματα. Για την Τούνη και την Παναγιώτερο, τι να δω και την Αλεξανδράκη. Εντάξει, εκεί το πόσο ωραίο κόλλο έφτιαξε, το Τούνη, εντάξει, το είδαμε 500 φορές, βαρεθήκαμε. Να δω την Αλεξανδράκη να γλύφει τις άλλες, να πούμε, για να το παίζει και αυτή η influencer, το βαρεθήκαμε. Να δω την Τούνη, να πούμε, το, αν έχει σχέση με το Σχίζα και βγαίνει σχέση της και τι κάνει. Η Παναγιώτερο, συγγνώμη, ναι. Τι κάνει το Σχίζα κτλ. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Άλλο. Να πηγαίνουν να τρώνε και να μπεκροπίνουν τσάμπα παντού, τσαμπέ, παντού αυτό, όπου πάνε τσαμπέ. Αυτό με τα φαγητά και τα εστιατόρια, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να το κάνεις μια φορά, να το κάνεις δύο. Όλη, αυτό και η Βρυσίδα, τώρα με τον Μαρτίκα. Κάθε μισό λεπτό τρώμε αυτό. Τρώμε εκεί. Το φαγητό. Το τάδε μαγαζί. Το για τάδε να πληρώσουν, παιδί μου, τσιγκουνέιρο. Βγάζει να πούμε τα βράδια, τη βραδιά του Βέρτη, τη βγάζει να πούμε τα φαγητά. Παιδιά. Αυτά τα πράγματα. Ναι, όμως, αυτά είναι και να πρέπει, όχι, πρέπει να τα σκεφτείτε κι εσείς εκεί απέναντι. Δηλαδή, να πείτε, ξέρετε κάτι, για ποιο λόγο. Δηλαδή, για ένα κολλό iPhone, ας πούμε, γινόμαστε νούμερο. Πατάνε πάνω, δηλαδή, στην κάψα των παιδιών. Πετάει την άλλη φορά αυτή, αφήνει την κλειδαρότρυπα ανοιχτή και πετάει 11 iPhone μπροστά και λέει give away και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει. Να στείλω σε μήνυμα να δει το σύστημα. Πώς έχει. Κυρίες και κύριοι, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Δεν θα ξαναμιλήσω με την Ελένα εδώ στο στούντιο, ούτε στο σπίτι θα πηγαίνουμε. Θα το κόψω. Θα μιλάω μόνο μέσω Twitter. Να βλέπετε όλοι σας το διάλογο μας. Θα τις κάνω και εξομολόγηση, θα τις κάνω πράγματα. Και Instagram μπορείς να μαθαίνεις. Instagram δεν θέλω. Instagram, εγώ θέλω Twitter που το βλέπουν περισσότεροι. Ναι. Θα σου βάζω και παπάκι. Ναι, για να το παπάκι βλέπω. Σου θα με ταγκάρεις, ναι. Δεν το χάνουμε. Θα μιλάμε από εδώ και πέρα στο εξής. Είναι η μόδα που έχει επιβάλει το κουνταρέικο. Μπαίνουν στην κρεβατοκάμερα, γίνεται ένα στην πλάτη στον άλλον και αρχίζουν. Κλίτσι, 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 κλίτσι. Αμέ, να βρει τρόπο επικοινωνία. Δεν τζακώνεσαι ποτέ έτσι. Μια ζωή στο γλύψιμο θα σε έχω. Τι θεά που είσαι. Τι τέλεια επαγγελματία. Ανεξάρτητα που κάνει 6%. Α, αυτό δεν παίζει ρόλο. Ο κόσμος είναι μαλάκα, τα τρώει. Ό,τι γράψουμε τρώει ο κόσμος. Το αποτέλεσμα δεν μετράει. Δηλαδή μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο μέσα, χάνεις 3-0, αλλά εγώ θυμάσαι το ανάποδο ψαλιδάκι που έβαλα. Παιχτούρα μεγάλη. Ναι, αλλά η ομάδα, να. Να η ομάδα, δεν θέλω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα το πήγαμε και λίγο στην πλάκα, το κάναμε και λίγο χιουμοριστικά. Μεταξύ μας μείναμε. Μεταξύ μας μείναμε. Εμείς εσείς. Να πούμε εμείς. Τους εξαφανίσαμε όλους από τον ψυχολογικό. Είδες τι κάνεις. Να ο ένας δεν σου κάνει. Να ο άλλος δεν σου ξυνίζει. Να η παρουσιάστρια. Ναι, η Κατερινάσια. Έτσι. Θα γυρίσουν πίσω όλοι. Έτσι όπως τους έχεις εγκατεμιάσει, θα γυρίσουν. Είπες Κατερινάσια, δεν έχουμε τίποτα για αυτήν την σήμερα. Μήπως πρέπει να πω τίποτα. Όχι, φόραγε ένα μεταλλικό. Ένα ωραίο έτσι. Το πάρει. Σε παρακαλώ πολύ, θα μου τα χώσει για να πάρω αυτό τη Κατερινά, σαν το μεταλλικό. Τι μαγάρισα. Και θα γράφουν από κάτω οι άλλοι. Πάρτε του ρε μαλάκα τη κοπέλα. Ναι, ναι, ναι. Έχω και ένα γάμο να το φορέσω. Ω, έχουμε ακόμη και σε γάμο, το ξέχασα. Το ξέχασα. Πού το βάζει. Θα μου ζυγίσει ο Κούκου Σαϊδόνι. Σε γάμο θα πάμε. Γυμνή θα πάω. Ε? Γυμνή θα πάω. Ή άλλε θα βγουν πιο ωραία, θα πάνε από μένα. Πιο ωραίε. Ναι, 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 ναι. Θα πλερώ, κύριε. Ναι, ναι, θα πλερώ, θα πλερώ. Ναι. Τι να κάνουμε, κάνε τον μαλάκα τώρα. Θεοδωράσια. Ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς έχουμε ζηλέψει αρκετά. Ναι. Είμαστε, μεταξύ μας τα λέμε αυτά, είμαστε πολύ δυνατοί επαγγελματίες κτλ. Όμως, να σας πω, πριν κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο, ότι έχουμε 42.000 συνδρομητές. Ούτε ένας δεν είναι ψεύτικος. Ούτε ένας. Όλοι αυτοί που επέλεξαν. Που βλέπουν τα βίντεο μας, βλέπουν τα βίντεο μας και επέλεξαν να γίνουν συνδρομητές στο δικό μας κανάλι, ήταν καθαρή επιλογή τους χωρίς εμείς να βάλουμε ούτε giveaway, ούτε χορηγίες, ούτε τίποτα. Είμαστε το μοναδικό κανάλι το οποίο δεν έχει χορηγίες. Διαφημισούλες έχουμε, δεν το συζητάμε.
αλλά αυτό είναι της Google. Εμείς λοιπόν, να σας πούμε ότι από τη δική μας πλευρά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή θέλουμε να λέμε έχουμε 42.000 συνδρομητές και είναι 42.000 η αγνή παρέα μας. Κοίτα, βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, άμα έρθει η Coca-Cola, ας πούμε, και σου πει κράτα ένα μπουκαλάκι να κάνεις διαφήμιση, θα σας το πούμε. Θα σας πούμε αυτό, το κρατάμε γιατί τα παίρνουμε. Α, παιδιά, άμα γίνει κάτι τέτοιο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ θα το πω. Και εγώ θα πω να πούμε Coca-Cola και πας Ελλάδος. Coca-Cola πάει με όλα. Τα καπρίς τα κόψαμε. Τα καπρίς, παιδιά, από τη μέρα που είχαμε κορονοϊό, είναι σαν να τρώω χώμα. Ναι. Δεν μπορώ. Κρίμα και μάλιστα. Μην στείλετε χορηγία, δεν μπορούμε. Ναι, μην στείλετε καπρί. Ναι. Κρίμα, ρε παιδιά, να πούμε και μάλιστα. Δηλαδή, εμείς είμαστε ειλικρινείς. Άμα να τα πάρουμε. Αλλά αν θέλετε να μας στείλετε χορηγία, από το κρικρί παρακαλώ. Γιατί έχω ξεσχιστεί. Να τις παίρνω παγωτά. Κρικρί είναι αυτά που τρώω. Τι είναι. Τα σάντουιτς. Βέβαια. Τα σάντουιτς και τα ξυλάκια, τα κρικρί. Αν θέλει η κρικρί, να έρθει παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ξεψηλιάστηκα. Πολλά λεφτά μου έχετε πάρει μέχρι τώρα. Να μου τα δώσετε πίσω. Έχω πάρει 2 κιλά, θες και χορηγία, να πάω κατά 2 και μετά να μου κάνεις bullying. Άσε με, άνθρωπε. Τώρα με τα κρικρί σου. Στον Αστράγαλο θα πεις τα τέτοια. Κρικρί, μόλα μετά που θα τελειώσουμε όμως θα πας και να πάμε σπίτι, θα πας και να χτυπήσεις κατευθείαν κρικρί. Άσε τώρα, δεν θα μάθαμε τα δικά σου. Άσε τώρα. Παιδιά, 2-2 τα τρώει. 2-2. Τα τρώω, 2-2 τα τρώω. Κρικρί. Κρικρί, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα ήταν ένα βίντεο έτσι πιο light. Ήταν light, ήταν, πώς το λένε, αυτό που λέμε ότι πρόσωπα καταστάσεις είναι τυχαία, κάπως έτσι δεν λένε. Τα ονόματα είναι τυχαία. Τα ονόματα, ναι. Θέλαμε να μεταφέρουμε με χιουμοριστικό τρόπο. Ναι, με χιουμοριστικό τρόπο θέλαμε να μεταφέρουμε λίγο αυτά που συμβαίνουν και να πούμε την πραγματικότητά μας. Γιατί κάποια πράγματα, να πούμε και τις αλήθειες, είναι για γέλια. Δηλαδή, στις καταστάσεις που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε Αμερική, δεν είμαστε Hollywood, δεν ζούμε σε βίλες, δεν τρέχουν από τα παντζάκια μας, δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε υπερβολική κλειδί και ότι σε ένα τριήμερο ή ένα Σαββατοκύριακο τρώμε 20 και 30 και 50 χιλιάδες ευρώ, γιατί από κάπου θα λείψουν. Ας είναι επιχειρηματίας ο άλλος, ας είναι ό,τι είναι. Λοιπόν, οπότε κάποια πράγματα είναι για γέλια. Δηλαδή, προσπαθούν και κάποιοι influencer να δείξουν ζωάρα και πάλι όμως. Είναι όλα αυτά πλαστά γιατί είμαστε στο Ελλαδιστά. Μην δέχεστε να γίνετε ένα νούμερο σε κάθε influencer και να λέει ότι εγώ έχω 800.000 νούμερα. Μην το δέχεστε αυτό το πράγμα. Μπορείτε να τους βλέπετε χωρίς να γίνετε μέλη τους. Μπορείτε να βλέπετε αν γουστάρετε και τα story τους κτλ. Αλλά και πάλι γιατί τους πάντα... χορηγούς στα story δείχνουν τους πόσα views έχουν κάνει. Μπορείτε να βλέπετε εάν γουστάρετε, αλλά όμως να μην γίνετε νούμερο στα δικά τους νούμερα. Και η ευκαιρία να σου πω ότι να πεις τη μακιγέ σου, ένα λεπτό, γιατί εδώ δεν σε βάψε καλά, να μην γίνεται για κατούριμα, όπως λέει κάποια άλλη. Πάλι μου ξέφυγε. ναι. Να πεις την κοπέλα που σε μακιγιάρει ότι ούτε για κατούριμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε για κατούριμα, που λέει μια παρουσιάστρια. Ούτε για κατούριμα δεν θα πηγαίνεις, όσο είμαι εγώ στον αγέρα, λέει αυτή. Αφού μας έχεις πει ποια είναι τώρα, τι πετάς πόντες. Δεν παίζει ρόλο. Η αγνή παρέα ξέρει. Σωστά. Σήμερα. Θα σας κάνουμε και τεστ. Ναι, ωραίο ναι. Αυτό, ε. Ναι, ωραίο, να ναι, δούμε ναι. Τα μέλη της αγνής παρέας, άμα μας παρακολουθούν και θα βάλουμε ερωτήσεις. Από όπου κι αν είστε, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όταν δείτε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε ένα σχόλιο, γιατί θέλω να δω από ποια περιοχή ειδικά είστε. Και ιδιαίτερα αν είστε από το εξωτερικό, θα ήθελα να μου βάζετε και την πόλη που ζείτε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας στην παρέα για άλλη μια φορά. Το GR Express είναι εδώ κάθε μέρα. Βγάζουμε βίντεο μόνο για το YouTube και τα τηλεοπτικά μας. Προσπαθούμε να μην τα ανεβάζουμε. Όταν τύχει κάποια μέρα όμως και βλέπετε εικόνες πίσω μας πολλές κτλ. Πάει να πει ότι αναγκαστήκαμε να βάλουμε βίντεο από το τηλεοπτικό μας πρόγραμμα. Α, κάτι ήθελα να πω, αλλά δεν μπορώ. Είναι πράσινο το καπάκι. Πήρουμε, επειδή μπορούν να σε ρωτήσουν τι πίνει σήμερα και είχαμε, κάναμε χιούμορ, δεν πίνει κοκακόλα, παιδιά, πίνει λουξάκι. Μην το σηκώσει, είναι πράσινο το καπάκι. Ναι, είναι ναι. Και κίτρινο. Δεν υπάρχει καπάκι. Λουξάκι, παιδιά, είσαι υγεία. Ναι. Ναι. Και είναι και κίτρινο εδώ, πρόσεξε. Ναι, 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 ναι. Σωστά. Δεν είναι χορηγία, πληρωμένο είναι. Ναι, 70 λεπτά το, όχι 80 το παίρνει από το ψιλικατζίδικο. Ναι. 52 στο σούπερ μάρκετ. Για να ξέρετε δηλαδή ότι είναι της οικονομίας η Έλληνα. Λοιπόν, να είστε καλά. Είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε. Bye bye.